Κύριε Παπαστοϊρίου, ένα σχόλιο και από τη δική σας πλευρά σε ό,τι πρόκειται να συμβεί μεταξύ και του Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα αλλά και του Μιτ Ρόμνι, όχι μόνο όμως σαν προσωπικότητες και σαν αντίπαλοι, αλλά στο ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο. Θέλετε να σας πω πώς θα εξελιχθούν οι εκλογές ή τι θα συμβεί αν εκλεγεί ο ένας και ο άλλος? Κοιτάξτε, θέλω να μου κάνετε μια πρώτη εκτίμηση για το πώς βλέπετε πρώτα απ' όλα τα προφίλ των δύο υποψηφίων. Ωραία. Και έπειτα θα περάσουμε στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, και οι δύο είναι άνθρωποι εγκεφαλικοί, άνθρωποι σχετικά κεντρώοι στα κόμματά τους. Κεντρώοι. Βεβαίως. Mm-hmm. Και οι δύο, ο Ομπάμα τις πρώτες μέρες της Προεδρίας το επισκέφθηκε τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο. Βεβαίως. Τους γερουσιαστές. Mm-hmm. Για να κάνει συμφωνίες μαζί τους. Ο Μιτ Ρόμνι προέρχεται από την κεντρώα πλευρά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ως κυβερνήτης Μασαχουσέτης πέρασε νόμο περί υγείας, πολιτιακό. Mm-hmm. Στο οποίο βασίζεται. Η αμερικάνικη πολιτική κουλτούρα κεντρώει. Δηλαδή. Για τα αμερικανική, λέω. Ναι, δεν είναι δηλαδή από του δεξιού ρεπουμπλικανού. Κατάλαβα. Πέρασε το νομοσχέδιο, το νόμο για την υγεία στη Μασαχουσέτ, mm-hmm. πάνω στον οποίο βασίζεται η μεταρρύθμιση του Ομπάμα mm-hmm. το 2010. Αναγκάστηκε φέτος να πάει προς τα δεξιά για να αποκούσει τους πιο δεξιούς. Ναι. Γιατί συνήθως οι προκριματικές ψηφίζουν πιο φανατισμένοι. Mm-hmm. Άρα στους ρεπουμπλικανούς πιο δεξιοί, στους δημοκρατικούς πιο αριστεροί. Αλλά τώρα επιστρέφει. Ξανά προς το κέντρο. Mm-hmm. Δηλαδή, δείτε στα debates. Άρα, πιστεύω σε θέματα εσωτερικής πολιτικής οι διαφορές είναι σχετικά περιορισμένες. Βέβαια, με τον Ρόμνι, μάλλον το Ομοσπονδιακό Κράτος είναι λιγότερο ποσοστό του ΑΕΠ και η φορολογία κάπως πιο περιορισμένη από ότι με τον Ομπάμα. Να μιλάμε για μάλλον σχετικά οριακές διαφορές στην εσωτερική πολιτική. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τη φορολογία των Αμερικανών, φαίνεται ότι ο Μιτ Ρόμνι θέλει να αποφύγει να φορολογήσει τα υψηλά κεφάλαια. Και να γυρίσει την πλάστιγκα λίγο υπέρ της μεσαίας τάξης, να πω των πιο χαμηλοσυνταξιούχων ή των πιο χαμηλόμισθων. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ έχουν τεράστια ομοσπονδιακά ελλείμματα που ξεπερνάνε το 1-3 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Αλλά το χρέος των ΗΠΑ διωγγώνεται επικίνδυνα. Οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, παρατηρητής, ξέρει ότι θα πρέπει και να αυξήσει λίγο τους πόρους και να συγκρατήσει κοινωνικές δαπάνες. Μέχρι στιγμής οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο αρνούνται οποιαδήποτε αύξηση της φορολογίας. Οπότε και οι Δημοκρατικοί δεν δέχονται περικοπές κοινωνικές δαπάνες. Προβλέπαμε όμως ότι μετά τις εκλογές, τον Δεκέμβρη θα υπάρξει ο μεγάλος συμβιβασμός. Είτε κερδίσει ο Ρόμνι, είτε κερδίσει ο Ομπάμα. Αυτό είναι εκ των ουκάνων. Για να περιοριστούν τα ελλείμματα. Θα δούμε και δηλαδή το Κογκρέσο και οποιοδήποτε πρόεδρο θα βρουν ένα συμβιβασμό δικοματικό. Να περιοριστούν τα ελλείμματα. Πάντως, ένα βασικό σημείο το οποίο έχει δημιουργήσει θέμα μες στην Αμερική είναι οι θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν μειωθεί πάρα πολύ και φαίνεται πως τα μάτια και η προσοχή στρέφεται υπέρ του Ομπάμα σε θέσεις οι οποίες είτε έχουν δημιουργηθεί είτε έχει υποσχεθεί πως θα δημιουργηθούν. Βέβαια, το αντίστοιχο λέει και ο Ρόμνι. Αλλά δεν δικαιολογεί πώς. Κοινωνική πρόνοια εννοείς, κοινωνικές παρεμβάσεις. Θέσεις εργασίας. Όχι, τόνος της απασχόλησης, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή η ενεργία είναι εκεί που ήταν όταν ανέλαβε ο Ομπάμα. Ανέβηκε, ούτε τώρα έχει πέσει. Στα ίδια επίπεδα που ήταν. Σχετική πτώση. Να προσθέσουμε εδώ σε αυτά που ρώτησες προηγουμένως. Οι διαφορές τους είναι περισσότερο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όπου ο Ομπάμα έδειξε μια ταυτότητα ότι έχει θέσεις στον κόσμο, έστω και είναι ασαφείς πολλές φορές και περίεργες. Θα έρθουμε σε αυτό, γιατί η εξωτερική πολιτική είναι ουσιαστικά πλέον που μας ενδιαφέρει και εμάς ως Έλληνες και Ελλάδα και Ευρώπη. Πρώτα όμως θέλω να ακούσω τον κύριο Μοίρα. Κύριε Βάμβουκα, μισό λεπτάκι, δώστε μου μισό λεπτό. Πάνω σε αυτό που τέθηκε τώρα, θα ήθελα να κάνω. Σε πιο απ' όλα, πείτε μας για να ξέρετε. Εδώ με την ανεργία. Ωραία, ας πούμε. Παρακαλώ, όχι. Πείτε και θα. Ναι, ήθελα να πω το εξής. Την περίοδο 2008-2012. Έχουμε μια δραματική επιδείνωση των κύριων μεγεθών της αμερικανικής οικονομίας. Πρώτον, η αμερικανική οικονομία αυτή την περίοδο διέρχεται μια σημαντική ύφεση γιατί το ακαθάριστο χώριο προϊόν της αυξήθηκε μόλις 1%. Mm-hmm. Δεύτερον, το ποσοστό ανεργίας από το 6%, από το 5,5% πήγε στο 10%, το οποίο μεταφράζεται σήμερα σε 14 εκατομμήρια ανέργους. Έναντι στα 350 που είναι σύνολο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 7,8. Όχι. 7,8. Έχω εδώ τα στοιχεία από το Economic Report of the President και τα στοιχεία του Economic Outlook του IMF θα είναι κοντά στα 14 εκατομμύρια ανέργους που μεταφράζεται κοντά στο 9%. Πάντως, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί το IMF τελικά δεν φαίνεται να δείχνει τα καλύτερα και πιο πιστικά αποτελέσματα από ό,τι θα δούμε στη συνέχεια. Μα γι' αυτό σας λέω, φέτος θα έχει οριακή ανάπτυξη η αμερικανική οικονομία, γύρω στο 1,7-1,8%. Αλλά το σημαντικότερο όλων
είναι η δραματική άνοδος του δημοσίου χρέους, το οποίο από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2008 εκτιμάται φέτος στα 16,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, 108% το ΑΕΠ. Να σκεφτείτε ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι περίπου 54 τρισεκατομμύρια δολάρια και μόνη της η Αμερική έχει περίπου το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σχεδόν του παγκόσμιου χρέους. Του παγκόσμιου χρέους. Άρα η αμερικανική οικονομία από μόνη της αποτελεί μια βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας. Μην ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκίνησε όλη η κρίση και μεταφέρθηκε μετά στην Ευρώπη. Μα οι μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του καπιταλιστικού συστήματος τα τελευταία 200 χρόνια έχουν ξεκινήσει από την Αμερική. Πάντα από εκεί ξεκινάνε και διαδίδονται στις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Και έχουμε βεβαίως και την πρώτη του 2013 που θα έχουμε κάποια γεγονότα σημαντικά στην Αμερική. Σαφώς. Συνεπώς, αν οι Αμερικανοί πολίτες ψηφίσουν ορθολογικά, δεν θα πρέπει να ψηφίσουν τον Ομπάμα. Γιατί τα 4 χρόνια που είναι στην εξουσία έχουμε μια εντυπωσιακή επιδείνωση των κύριων μακροοικονομικών μεγεθών της αμερικανικής οικονομίας. Μάλιστα. Μείνετε σε αυτό, θα τα δούμε όλα διεξοδικά. Θέλω να ακούσω και τον κύριο Μοίρα πριν πάμε σε διαφημιστικές, σε διαφημίσεις. Κύριε Μοίρα, έχετε εμπειρία. Για να βοηθήσω λίγο μια ασυμφωνία στις απόψεις. Κομμάτι της μεταξύ τους αντιπαράθεσης είναι ότι ο Μήτρα Όμνη διατείνεται ότι η ενεργία δεν είναι στο 7,8 που καταγράφεται επισήμως, ότι υπάρχει μία στρέβλωση λόγω των αυξανόμενων συνταξιοδοτήσεων, οπότε με μια διαφορετική αναγωγή θα την εκτιμούσαν την ενεργία στο 9,7. Επισήμως όμως ισχύει. Μιλάτε για την διαφορά στα ποσοστά ενεργείας όπως είπε ο κύριος Βάμβολος. Αλλά να μην κανείς πρέπει να έχει στοιχεία μπροστά του. Ναι. Εγώ εδώ έχω τα στοιχεία. Σεβαστά είναι, αλλά είναι συνεπώς όταν μιλάει κανείς να έχει τα στοιχεία. Ναι. Γιατί ξέρετε τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρουν να διαβάζουν τα στοιχεία. Άμα πείτε εδώ σε έναν Έλληνα που ασχολείται μέσα και στην κυβέρνηση, ποια είναι η διαφορά του χρέους κεντρικής κυβέρνησης από τις γενικές κυβέρνησης, ή ποιο είναι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης από το ακαθάριστο έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, δεν θα γνωρίζει. Ωραία. Ας μην πούμε όμως τόσο βαθιά. Κατανοώ αυτό που λέτε. Πείτε μας λοιπόν, ποιο είναι κατά τη γνώμη τη δική σας και των στοιχείων που έχετε το έλλειμμα, για να κλείσουμε εκεί πέρα. Προσέξτε, το έλλειμμα φέτος θα είναι κοντά στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια το ομοσπονδιακό έλλειμμα. Πλέον του υπάρχοντος έλλειμματος. Όχι, αυτό θα είναι το έλλειμμα. Δηλαδή κοντά στο 10% του ΑΕΠ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Όσο αυξάνει το έλλειμμα, αυξάνει το δημόσιο χρέος. Διότι το έλλειμμα τι είναι? Το έλλειμμα τι είναι? Είναι η διαφορά μεταξύ κρατικών δαπανών και εσόδων. Άρα, όταν οι δαπάνες είναι υψηλότερες, το κράτος δανείζεται για να χρηματοδοτεί αυτό το έλλειμμα. Αυτό δεν πάθαμε εμείς εδώ. Γι' αυτό σας είπα ότι θα μιλήσουμε γι' αυτό διεξοδικά. Προτού όμως πάμε σε αυτά, θέλω μία εκτίμηση πρώτη από τον κύριο Μοίρα. Κύριε Μοίρα, εσείς έχετε κάνει και στην Αμερική, έχετε εμπειρία στο χώρο της στρατηγικής και του σχεδιασμού. Θέλω να μου πείτε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση μεταξύ των δύο υποψηφίων σε ό,τι αφορά πλέον όμως τις εξωτερικές υποθέσεις, διότι μέσα στην Αμερική λίγο έως πολύ θα τα βρούνε, θα συγκεραστούν αν θέλετε οι απόψεις και οι ψηφοφόροι θα καταλήξουν τέλος πάνω στην ψήφο τους. Τι γίνεται όμως από εκεί πέρα, όταν βγαίνουμε πλέον από τα όρια της Αμερικής? Κοιτάξτε, θα απαντήσω στην ερώτησή σας αφού ανοίξω μια παρένθεση δευτερολέπτων για να τοποθετηθώ πάνω στα προηγούμενα, συμπληρώνοντας, όχι διαφωνώντας σε κάτι. Όντως αυτή η εκλογική αντιπαράθεση όπως εξελίσσεται με βάση τις μετρήσεις και το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται πηγαίνουν οι δύο υποψήφοι ίσα ίσα. Έρχομαι στα λεγόμενα του κύριου Γιαλουρίδη που συνέκρινε την φιγούρα του Ομπάμα με τη φιγούρα του Κένεντι και το 1960 Κένεντι με Νίξον ήταν τόσο πολύ κοντά και τελικά επικράτησε ο Κένεντι λόγω της άβρας, την οποία έδειξε, πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει και τον Μπάρακ Ομπάμα. Επιπλέον, για να μην βλέπουμε μια εκλογική αναμέτρηση, ειδικά σε τέτοιο επίπεδο, σε μια τόσο τεράστια πολυπληθυσμική, πολυπολιτισμική χώρα, αυστηρά σε οικονομικά μεγέθη, να βάλουμε κάτω τις πολιτείες, τις περιοχές, τις κοινωνικές τάξεις, τα διακυβεύματα τα οποία αυτή τη στιγμή παίζονται, δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και κοινωνικά, είναι και πολιτικά, είναι χιλίων ειδών. Και το 1948 ο Τρούμαν είχε απειληθεί πολύ άσχημα να χάσει από τον Ντιούι το ρεπουμπλικανό υποψήφιο και μάλιστα στις υπομετρήσεις είχε φύγει και αρκετά ο Ντιούι. Ήταν τόσο πολλά τα διακυβεύματα όμως, και τα οικονομικά και τα πολιτικά και τα κοινωνικά, και ήταν τόσο ασταθές το κλίμα στις πρώτες μέρες του ψυχρού πολέμου,
που τελικά υπήρχε μια φοβερή κινητοποίηση των κατωτέρων κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία συνήθως δεν πάνε να ψηφίσουν, και τελικά, όπως γνωρίζουμε όλοι, νίκησε ο Τρούμαν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, τις οποίες ρωτήσατε, υπάρχουν δύο κυρίαρχα δόγματα. Το δόγμα της διεθνούς συνεργασίας και το δόγμα της ηγεμονικής κυριαρχίας. Νομίζω είναι λίγο φαϊνότερον το ποιος τίνει προς τα πού. Ο Μπάρακ Ομπάμα προς το δόγμα της διεθνούς συνεργασίας, ο Μιτ Ρόμνι, ο οποίος ειρήστον εν παρόδο οι προλαλήσαντες είχαν απόλυτο δίκιο, ο κ. Παπασωτηρίου νομίζω, είναι ένας μετεριοπαθής ρεπουμπλικανός, ο οποίος υιοθέτησε πιο αυστηρές δεξιές θέσεις για να προσωτεριστεί το κοινό των μεσοδυτικών πολιτιών του Αμερικανικού Νότου. Εγκλωβίζεται όμως, δεσμεύεται από το δόγμα των Ρεπουμπλικανών για την ηγεμονική κυριαρχία παγκοσμίως. Νομίζω αν εκλεγεί ο ένας, είναι πασιφανές, είναι κατανοητό τι πρόκειται να συμβεί. Θα συνεχίσει ο Μπάρακ Ομπάμα μια εξισορροπιστική παρουσία στο διεθνές επίπεδο. Αυτό βεβαίως θα λειτουργήσει θετικά ως προς τη σχέση και ΗΠΑ, Ευρώπης ή Ευρώπης ΗΠΑ. Ολοκληρώστε, αν θέλετε, λίγο για να μπούμε σε λεπτομέρειες αμέσως με τις διαφημίσεις. Για να θέλετε, το αφήνουμε και εδώ πέρα. Να κλείσω μόνο τη φράση μου και μετά συνεχίζουμε. Εν αντιθέσει, ο Μιτ Ρόμνι, κατανοούμε ότι θα έχουμε δυναμικές παρεμβάσεις, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Και στο επίπεδο της διεθνούς συνεργασίας θα έχουμε μια αναδίπλωση της Αμερικής στο γνωστό ρεπουμπλικανικό απομονωτισμό, πράγμα το οποίο διαφάνει και στο debate που μίλησε για σκλήριση της τάσης έναντι της Κίνας και για διάφορα άλλα θέματα τα οποία φαντάζομαι θα συζητήσει. Και για την Κίνα, για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Είπε ότι αν συνεχίσουν αυτά τα κόλπα οι Κινέζοι θα τους τρέξω τα δόντια κτλ. Προφανώς είναι και λίγο λόγια τα οποία θα δούμε αν μπορούμε να πούμε. Είναι οι γνωστοί λεονταρισμοί αυτοί. Αλλά θα τα πούμε, φαντάζομαι, αργότερα. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτά εκτενώς, γιατί θα δούμε και τις θέσεις που πρεσβεύει ο καθένας από τους υποψηφίους, αλλά και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη. Όλα αυτά όμως μετά τις διαφημίσεις.